Σας καλωσορίζουμε στον χώρο του Συλλόγου Ευρυτών Νομού Ροδόπης, στον ιδιόκτητο χώρο του, με την ευκαιρία της έναρξης όλων των δραστηριοτήτων μας γύρω από το 2020 και την ευκαιρία της διοργάνωσης του ετήσιου χορού μας, που αποτελεί την βάση της έναρξης των εκδηλώσεών μας για όλο τον χρόνο. Ο ετήσιος χορός μας, που έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια, τα 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στο Ποσειδόνιο, την Κυριακή το μεσημέρι, την Κυριακή, 1 η ώρα, με την παραδοσιακή ορχήστρα, την συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Νίκου Τζαπάρτα και του Βαγγέλη του Παπαναστασίου. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει δίπλα μας, να μας συνδράμει σε αυτήν την προσπάθειά μας, να έρθει να γνωριστούμε, να διασκεδάσουμε παρέα, να περάσουμε όμορφα τουλάχιστον το μεσημέρι της Κυριακής. Βέβαια, πιο μπροστά πρέπει να πω ότι η έναρξη των εκδηλώσεων από τον Σύλλογο μπορεί να σηματοδοτείται από τον ετήσιο χορό, πλην όμως ο Σύλλογος δεν σταματά να δραστηριοποιείται όλη αυτή την χρονική περίοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η χοροδία μας την Παρασκευή, αύριο, η χοροδία του Συλλόγου Ευρυτών ΕΚΟ, συμμετέχει στην σύναξη των χοροδιών της Ροδόπης που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής στις 8 η ώρα το βράδυ. Επίσης, να πούμε ότι όπως είχαμε υποσχεθεί στην εκδήλωση που κάναμε ήδη στα τέλη Νοεμβρίου, το μοναδικό ιστορικό ντοκιμαντέρ που έχει γραφτεί για την απελευθέρωση της Θράκης, για την ενσωμάτωση της Θράκης στον ελλαδικό κορμό, που είναι αυτό του Γιάννη του Κοροδήμου, που αξιοποίησε το υλικό φωτογραφικό και κινηματογραφικό του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το εκπληκτικό λοιπόν αυτό ντοκιμαντέρ ήδη έχει παραδοθεί στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ροδόπης και του Εύρου, στην κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ροδόπης, και στον κύριο Στέργιο Αποστολακούδη, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Εύρου, ούτως ώστε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αφού εξασφαλίσαμε την άδεια από τον Γιάννη τον Κοροδήμο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, να μοιραστεί και να διανεμηθεί στη συνέχεια στα γυμνάσια και λύκεια των δύο νομών, της Ροδόπης και του Εύρου, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την προβολή της μοναδικής αυτής ιστορικής στιγμής της ενσωμάτωσης της Θράκης στον ελλαδικό κορμό. Ήδη το πρόγραμμα του Συλλόγου Ευρυτών είναι αρκετά βεβαρημένο για το 2020 και έτσι μια πρόγευση του θα ήθελα να εκθέσω ενώπιόν σας, αναφέροντας τις μεγάλες εκδηλώσεις τις οποίες προγραμματίζουμε. Στις μεγάλες αυτές εκδηλώσεις περιλαμβάνεται το αντάμωμα των Συλλόγων Ευρυτών που θα πραγματοποιηθεί Απρίλιο με Μάιο εδώ στην Κομωτινή. Οι Σύλλογοι Ευρυτών από τις Σέρες μέχρι εδώ θα μαζευτούμε να αποτίσουμε και εμείς τον φόρο τιμής στα 100 χρόνια. Η δεύτερη εκδήλωσή μας είναι μια συνεργασία που ετοιμάζουμε με το Μουσικό Σχολείο προς το τέλος του Μαΐου, ούτως ώστε Μουσικό Σχολείο και Σύλλογος Ευρυτών να κάνουμε μια κοινή παρουσία ολομέτωπη με όλο το δυναμικό μας. Δύο παραστάσεις της Δουκινιός ετοιμάζονται για το καλοκαίρι. Η χαρά της Δουκινιός δηλαδή θα ανέβει το καλοκαίρι σε υπαίθριο χώρο, κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό πάλι σαν εγχείρημα, γιατί το να ανεβάσεις 150 άτομα, χορευτές, μουσικούς, ηθοποιούς, χοροδούς, σε υπαίθριο χώρο, που δεν έχεις δηλαδή εύκολη τεχνική υποστήριξη για κάτι τέτοιο, θα είναι ένα μοναδικό εγχείρημα και μάλιστα μοναδικό εγχείρημα σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, γιατί τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Ακόμη και οι αρχαίες τραγωδίες παρουσιάζονται σε χώρους όπου υπάρχει ηχητική συνδρομή από μόνο το αρχαίο θέατρο που έχει μια ηχητική και ακουστική ικανότητα. Ακόμη και εκεί είναι πολύ λιγότερες οι συμμετοχές των συντελεστών. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο δύο φορές και αυτό το καλοκαίρι, ούτως ώστε να αναδείξουμε και πάλι το Δουκινιό πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της, το οποίο ήδη ετοιμάζεται και προγραμματίζεται από τον Σύλλογο.
Και το αφιέρωμά μας στα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης περιλαμβάνει και διεθνές συνέδριο ιστορικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του Δήμου Κομωτιναίων, ένα ελληνογαλλικό συνέδριο, όπου μέσα Οκτωβρίου του 2020 θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά την έκθεση του Γάλλου στρατηγού των διασυμμαχικών δυνάμεων ΣΑΠΗ, που είχε αναλάβει την οργάνωση της διασυμμαχικής εδώ στη Θράκη από τον Οκτώβριο του 1919 μέχρι και τις 14 Μαΐου του 1920, οπότε και προήλασε ο ελληνικός στρατός από τον Ίασμο μέχρι την περιοχή μας. Και αυτό το διεθνές συνέδριο φρονούμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα προσδώσει στην περιοχή μας μια ιδιαίτερη εορταστική και τιμητική, αν θέλετε, ατμόσφαιρα για αυτήν την επέτειο των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση. Να πω επίσης ότι ήδη από τον Σύλλογο Ευρυτών, στα πλαίσια εορτασμού των 100 χρόνων, έχει κατατεθεί πρόταση και είναι στο στάδιο της έγκρισης και επεξεργασίας της, μετατρέψουμε σε, ας το πω έτσι, video wall, τον ανατολικό τοίχο του κτηρίου της Παλιάς Νομαρχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, δηλαδή όλη την όψη αυτή που βλέπει προς το ηρώο της πόλης, να το μετατρέψουμε σε ένα video wall, όπου με project mapping θα παρουσιαστεί μια 15-λεπτή δουλειά παρουσίασης της ιστορίας της ενσωμάτωσης της Θράκης. Έτσι, για 15 μέρες τη νύχτα να έχουμε μια, εντός εισαγωγικών, γιγαντοοθόνη που θα προβάλλεται επαναληπτικά αυτή η δουλειά, την οποία ήδη προετοιμάζουμε από τη μεριά του Συλλόγου Ευρυτών. Με την βοήθεια δηλαδή της σύγχρονης τεχνολογίας θα κάνουμε κάτι τουλάχιστον πρωτοποριακό για τα δεδομένα εδώ, την σύζευξη ιστορίας και παρουσίασης της μέσω από την τεχνολογία. Ο Σύλλογος Ευρυτών έχει μια σταθερή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε σαφέστατα είναι ενθαρρυντικά, γιατί στην Κομωτινή, και να το αναφέρω έτσι γενικότερα για την Κομωτινή, ο κόσμος αγκαλιάζει την παράδοση, ενδιαφέρεται για την παράδοση και εμείς θα φροντίσουμε από τη μεριά μας να πάμε αυτό που λέγεται παράδοση ένα βήμα πιο πέρα. Δεν αντιμετωπίζουμε δηλαδή την παράδοση μόνο σε ένα μουσιακό είδος. Ήδη, παραδείγματος χάρη, ετοιμάζουμε, και αυτό για πρώτη φορά είναι ανακοινώσιμο, ετοιμάζουμε την μελοποίηση πάνω σε παραδοσιακούς θρακιώτικους ρυθμούς κάποιων ποιημάτων του Βυζίνου, τα οποία προσεχώς θα παρουσιάσουμε στην πόλη, γιατί είναι ακόμη στο στάδιο της ενορχήστρωσης. Πιστεύω ότι φέτος θα δώσουμε μια βάση έτσι οργανωτικά να πάμε ακόμη καλύτερα, να προχωρήσουμε το Common Party ένα ακόμη βήμα και το διήμερο που διοργανώνεται. Το παραδοσιακό μέρος, το οποίο αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Σύλλογος Ευρυτών την Παρασκευή μετά την Τσικνοπέμπτη, και την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση σε συνεργασία με την ΔΚΠΑΚ και την Τρελακάντεμι, όπου και πάλι θα καλέσουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο να σταθεί δίπλα μας, να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα ζωντάνιας στην πόλη και μια εικόνα ζεστασιάς. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι το Common Party αυτό που πέτυχε είναι να αγκαλιαστεί από τον κόσμο, να διαμορφώσει μια ζεστή ατμόσφαιρα για όλους τους συμμετέχοντες και να μπορέσουμε εξέγενστα να περάσουμε όμορφες στιγμές. Το Common Party 2020 θα δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα οργανωτικά ζητήματα για να διορθώσουμε λάθη τα οποία έχουν επισημανθεί κατά την εμπειρία που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια, και ελπίζουμε ότι θα είναι ακόμη πιο δυναμική η συμμετοχή όλων σε αυτή τη γιορτή της πόλης. Θα ήθελα και από εδώ να προβώ σε μια έκκληση για συμμετοχή στο Common Party του κόσμου, για το σχηματισμό ομάδων που θα συμμετέχουν στην παρέλαση, και μάλιστα ας δώσουμε και μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα φώτα, γιατί η παρέλασή μας είναι νυχτερινή. Κάτι που ο Σύλλογος Ευρυτών έχει κάνει δηλαδή ήδη και τις προηγούμενες χρονιές, δίνοντας μια βαρύτητα στο φως, γιατί το φως τη νύχτα δίνει μια ξεχωριστή εικόνα, μια ξεχωριστή λάμψη. Και
Πιστεύω ότι αν και ο κόσμος θελήσει να κάνει κάτι ανάλογο, εμείς είμαστε πρόθυμοι και να βοηθήσουμε ακόμη για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά αυτή την ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην Κομοτηνή.